Και μετά να πάμε και στα υπόλοιπα και όσα χθες ανακοινώθηκαν για τον bullying. Σωστά. Όχι, και αν συμφωνεί με την πρόταση που καταθέτει ο Στέφανος Κασελάκης, ότι πρέπει να πάμε σε προώρες εκλογές. Το σίγουρο που αναδεικνύουν τα νούμερα πάντως είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο η συμφωνία μπορεί εδώ να ανεβαίνουν οι τόνοι, γιατί έτσι παίζεται και το αντιπολιτευτικό παιχνίδι. Αλλά η συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας στα αυτά που ψηφίζουν είναι στο 75%. Συμμετέχουν σε κοινές ψηφοφορίες. Και πάνω από 90% το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως δεν είναι κακό να υπάρχει μια συνένεση. Το θέμα είναι. Ποια είναι η συνένεση τελικά. Γιατί τελικά βιώνουμε τις συνέπειες των πολιτικών που αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ ανεβαίνουν οι τόνοι. Ναι. Γιατί και τα ζητήματα της ακρίβειας, η ενεργειακή μετάβαση, η αποστολή όπλων, η κοινή αγροτική πολιτική που επειδή είναι και ο Υπουργός. Είναι ζητήματα που να μην συζητήσουμε τώρα για τα προσωπικά δεδομένα κλπ. Πως ή το δόγμα το κανείς δεν εξαιρείται των παρακολουθήσεων που είναι ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν κοινή ρίζα στο Ευρωκοινοβούλιο και εκεί μια χαρά υπάρχει συνένεση και συμφωνία σε αυτά που ψηφίζουν και βιώνουμε τις συνέπειες και χαρακτηριστικά επειδή γίνεται και αντιπαράθεση για τους έμεσους φόρους από κοινού ψήφισαν και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την οδηγία, την νομοθεσία μάλλον που εφάρμοζε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διατήρηση και μονιμοποίηση των άδικων έμεσων φόρων του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια στα καύσιμα το περσινό καλοκαίρι. Ναι. Γι' αυτό βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μεγάλη υποκρισία. Να ακούγεται αυτά. Άρα το κουκουέ τι λέει, μείωση φόρων, τι λέει, αύξηση μισθών γενικώς. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Θεωρούμε ότι στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ, όπως και στα καύσιμα και στην ενέργεια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι άδικοι φόροι που πληρώνουν το ίδιο οι πλούσιοι με τους φτωχούς, να το πω έτσι. Να υπάρξει πραγματική αύξηση των μισθών με κατάργηση του απαράδεκτου νόμου Βρούτση Αχτσιόγλου που με υπουργική απόφαση καθορίζει το μισθός. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυτά για τα οποία παλεύουν και οι εργαζόμενοι και έχουν καλέσει την απεργία τους στις 17 του μήνα, όπως και ήταν και η απεργία στις 28 Φλεβάρι, που πραγματικά βούλιαξε το κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο. Πάνω σε αυτό το θέμα ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Το ξαναλέμε, είναι 9 παρά 10. Σίγουρα μας λένε πάρα πολλοί γονείς που τώρα άφησαν τα παιδιά τους στο σχολείο και έχουν σίγουρα και τις δικές τους σκέψεις, κυρία Κομνηνάκα. Βεβαίως είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, αλλά πραγματικά έχουμε χάσει το μέτρημα να μετράμε καμπάνιες και φιέστες για το ζήτημα του μπούλινγκ και αποτέλεσμα μηδέν στο πηλίκο. Να θυμίσουμε ότι ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 19 που συγκρότησε και η ειδική διακομματική επιτροπή, υποτίθεται, για τον bullying, η οποία όμως δεν συνεδρίασε ποτέ. Αυτό που πραγματικά απουσιάζει θεαματικά από τα σχολεία και αυτό αντιμετώπιζε τέτοιου είδους φαινόμενα, είναι η ουσιαστική στήριξη στις οικογένειες, η ύπαρξη κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και το ίδιο το δημιουργικό περιεχόμενο του σχολείου, που αντί να ενισχύεται, συνεχώς υποβαθμίζεται. Δηλαδή, η αναβάθμιση των αθλητικών, πολιτιστικών δραστηριότητες που αυξάνουν, αν θέλετε, τις έννοιες της αλληλεγγύης, τη στήριξη του ενός μαθητή στους άλλους και όχι βέβαια τον ανταγωνισμό και τον ατομισμό που προωθείται με κάθε τρόπο στο σχολείο. Και βέβαια είναι απαράδεκτο την ίδια στιγμή η κυβέρνηση να προσπαθεί να ταυτίσει και να αξιοποιεί, αν θέλετε, και αυτή το υπαρκτό φαινόμενο, να ταυτίσει τις κινητοποιήσεις των μαθητών με ένα τέτοιο φαινόμενο την στιγμή που έχει δώσει ρεσιτάλ. Χθεσινά ήταν αυτά. Έχει δώσει ρεσιτάλ στο πώς, τέλος πάντων, αναφερόταν, νομίζω, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή στο ραδιόφωνο, συγγνώμη. Ναι, δεν πειράζει. Από το κυβερνητικό στέλεχος. Πληροφορία. Ναι, το πώς τέλος πάντων ταυτίζει τις καταλήψεις και λοιπά με τα φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού. Και βεβαίως την ώρα που έχουν αξιοποιηθεί από τη μεριά της κυβέρνησης η καταστολή για να αποβληθούν μαθητές που ζήτησαν, για παράδειγμα, στην 25η Μαρτίου να τραγουδήσουν για το έγκλημα των τεμπών στη γιορτή, τη σχολική γιορτή. Και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που μαθητές πραγματικά σέρνονται στη δικαιοσύνη επειδή κινητοποιούνται.